θα ήθελα να παρακαλέσω τον παλέμαχο θεολόγο και ιεροκήρυκα, τον κύριο Σταύρο Μποζοβίτη, να μας ομιλήσει με θέμα η επιτυχία των Αποστόλων, η επιτυχία των Αποστόλων και η αποτυχία των Ιεραποστόλων. Μέχρι να ανέβει ο κύριος Μποζοβίτης, είναι μέλος της οργανώσεως θεολόγων ο Σωτήρ, δόκιμος συγγραφεύς και θεολόγος, έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την εισήγησή του. Κύριε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ζητώ συγγνώμη διότι έφερα μία αναστάτωση στη ροή του προγράμματος της αποψινής ημερίδος. Πρόκειτο να έρθω με το αεροπλάνο από τα Ιωάννινα στις 4 και 4. 3 παρά μου τηλεφώνησαν από τα γραφεία της Ολυμπιακής ότι στις 6 θα μας πούν πότε θα γίνει η πτήση και αν θα γίνει. Αναγκάστηκα και πήρα ένα ταξί, αλλά ευτυχώς με τις τελευταίες φροντίδες των κυβερνητών μας η Εγνατία Οδός έχει συντομεύσει κατά πολύ την απόσταση και έτσι η ελπίδα που υπήρχε να γλιτώσετε από μία εισήγηση σαν και αυτή χάθηκε. Το θέμα όπως μου δόθηκε έχει τον τίτλο «Η επιτυχία των Αποστόλων και η αποτυχία των Ιεραποστόλων». Λίγα λόγια για τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε το θέμα, αν και δεν γίνεται αμέσως από τον τίτλο εύκολα αντιληπτό, η εισήγηση αυτή ουσιαστικά καλείται να επιχειρήσει μια κριτική προσέγγιση της ιεραποστολικής δραστηριότητας πρωτίστως των ετεροδόξων λεγόμενων εκκλησιών και δευτερευόντως της Ορθοδοξίας μας. Το πρωτίστως και το δευτερευόντως δεν οφείλεται σε κάποιο είδους μεροληπτική διάθεση προσεγγίσεως, αλλά επιβάλλεται εκ των πραγμάτων διότι η ιεραποστολική δραστηριότητα για την οποία θα ομιλήσουμε αναπτύχθηκε κυρίως από Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικούς ιεραποστόλους. Έχουμε πλήρη συνείδηση της δυσκολίας του εγχειρήματός μας και της δικής μας ανεπάρκειας για την διαπραγμάτευση αυτού του θέματος, διότι ένας μη ιεραπόστολος καλείται να κρίνει από την άνεση ενός γραφείου αγώνες και αγωνίες ανθρώπων που εκδαπανήθηκαν ρυψοκινδυνεύοντας και την ίδια τη ζωή τους προκειμένου να μεταφέρουν το εντός εισαγωγικών πάντως μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα σχεδόν τα πλάτη και τα μήκη της γης. Αλλά επειδή ομολογούμε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, θεωρούμε ότι δικαιούμαστε με βάση τα ουσιαστικά κριτήρια της Ορθόδοξης Θεολογίας να προσεγγίσουμε το φαινόμενο για να δούμε επομένως σε τι πραγματικά συνίσταται αυτό που ονομάζεται εδώ αποτυχία των Ιεραποστόλων και ποιο είναι το μυστικό κλειδί της επιτυχίας των Αποστόλων που θεωρούμε ότι ζηλότυπα σχεδόν φυλάσσει στα σπλάχνα της η Ορθοδοξία μας. Αντιστρέφω την επεξεργασία του θέματος όπως υπάρχει στον τίτλο και ξεκινάω από το δεύτερο τμήμα που το ονομάζουμε «Η αποτυχία των Ιεραποστόλων». Καθώς έρχεται κανείς σε επαφή με περιγραφές της ιεραποστολικής δραστηριότητας των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, κυρίως κατά τους τελευταίους αιώνες, διαπιστώνει ευθύς εξ αρχής ότι η διατύπωση, η αποτυχία των Ιεραποστόλων πρέπει μάλλον αρχικά να τεθεί σε ερωτηματική μορφή. Είναι πράγματι αποτυχία? Ακριβώς διότι αντικρίζουμε ένα τεράστιο σε έκταση ιεραποστολικό έργο αναπτυγμένο κατά κύριο λόγο από Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικούς.
Οι ιστορικοί σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι εκείνο που χαρακτηρίζει τον Προτεσταντισμό κατά τον 19ο αιώνα και που μπορεί να θεωρηθεί σαν το πιο σημαντικό για την πολιτιστική ιστορία ήταν η εκπληκτική εξάπλωση του ιεραποστολικού έργου και γεωγραφικά και πολιτιστικά. Κανένας άλλος μεμονωμένος σκοπός δεν διήγηρε την φαντασία και τις προσπάθειες των διαμαρτυρωμένων όσο η υπόθεση των ιεραποστολών στο εξωτερικό. Αντλούμε κατά βάση τις σχετικές πληροφορίες και κρίσεις από πηγή που η ουδετερότητά της είναι δεδομένη από την ιστορία της ανθρωπότητας της UNESCO. Για το ίδιο φαινόμενο ομιλεί και ο Αγγλικανός καθηγητής και επίσκοπος Στέφεν Νίλ, που σημειώνει ότι η ιεραποστολική κατάληψης, υπογραμμισμένη η λέξη, που διεξήχθη μεταξύ 1792 και 1914 ήταν τόσο εκτεταμένη και τόσο αποτελεσματική ώστε εξετάζοντας την περίοδο που επικολούθησε το 1914 σπανίως μας είναι δυνατόν να μιλήσουμε για απολύτως πρόσφατες ενάρξεις χριστιανικού έργου σε χώρες που πρώτης χρονολογίας αυτής δεν είχαν οποιαδήποτε επαφή με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Συνεπώς, για ποια αποτυχία των Ιεραποστόλων μπορούμε να μιλήσουμε όταν αντικρίζουμε αυτήν την εκρηκτική ιεραποστολική δραστηριότητα των τελευταίων αιώνων? Έπειτα, οποιαδήποτε κριτική απέναντι στην τόσο εκτεταμένη αυτή ιεραποστολική δραστηριότητα δεν δικαιούται να παραβλέψει τις ιδιάζουσες συνθήκες διεξαγωγής της καθώς και την πληθώρα και το μέγεθος των προβλημάτων που είχε να αντιμετωπίσει. Πράγματι κυριεύεται κανείς από δέος μελετώντας τις περιγραφές των μεγάλων ιεραποστολικών αποστολών, πείνα, ασθένειες, ληστρικές επιδρομές, αγριότητες, διωγμοί, ακόμη και θάνατος απειλούσαν σχεδόν σε κάθε βήμα τους τα μέλη των ιεραποστολών. Βρισκόμαστε στην εποχή που κυριαρχούσε το δουλεμπόριο και επικρατούσε πλήρης αναρχία κυρίως στις περιοχές της Αφρικής. Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό της γλώσσας. Έπρεπε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε αμέτρητες γλώσσες και διαλέκτους. Εναντίον αυτών και άλλων ποικίλων αντικσοοτήτων επάλεψαν συχνά με αυτοθυσιαστική αυταπάρνηση πολλοί από τους Ιεραποστόλους. Θα ήταν άδικο να υποτιμήσει κανείς τον ζήλο τους, τις θυσίες τους, τους αναρρύθμιτους σκόπους τους. Και βέβαια θα ήταν επίσης λάθος να μην αναγνωριστεί αυτή η πραγματικότητα, ότι δηλαδή χάρη στην έντονη ιεραποστολική δραστηριότητα ο χριστιανισμός ευγήκε από τα όρια της Ευρώπης και έγινε μια παγκόσμια θρησκεία, και ακόμη το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο μεταφράστηκε σε χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους και σχεδόν κάθε κάτοικος της γης έχει πλέον την δυνατότητα να γνωρίσει το θεόπνευστο κείμενο, να έρθει σε άμεση επικοινωνία και επαφή με τον Λόγο του Θεού. Τελικώς, όλα αυτά ορθοδόξως κρινόμενα συνιστούν μια αποτυχία? Η απάντηση δυστυχώς οφείλει να είναι θετική, και μάλιστα ακόμη και χωρίς τη φράση ορθοδόξως κρινόμενα. Σε τι λοιπόν συνίσταται η αποτυχία και ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτήν? Ορισμένα κέρια και ουσιαστικά κατά την κρίση μας στοιχεία θα υπογραμμίσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, ένα τέτοιο στοιχείο είναι αυτό που ο ίδιος ο Στέφεν Νίλ παρετήρησε περί του επιφανειακού εκχριστιανισμού που λαμβάνει η χώρα. Ο ίδιος σε κείμενό του που προηγουμένως αναφέραμε είδαμε να κάνει λόγο για εκτεταμένη και αποτελεσματική ιεραποστολική κατάληψη που διεξήχθη μεταξύ 1792 και 1914. Επρόκειτο πράγματι για επιχείρηση καταλήψεως που έπρεπε μάλιστα να γίνει γρήγορα και ανταγωνιστικά κυρίως μεταξύ Ρωμαιοκαθολικισμού και Προτεσταντισμού,
αλλά συχνά και μεταξύ των ιδίων των προτεσταντικών παραφιάδων. Αυτό που ενδιέφερε ήταν ο αριθμός των οπαδών και όχι η ουσιαστική μεταστροφή και αναγέννηση των λαών. Το φαινόμενο δεν ήταν εντελώς νέο, ασφαλώς. Αυτό και στην Βυζαντινή περίοδο μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Τώρα όμως έλαβε μια άνευ προηγουμένου εκτροπή. Προσελαμβάνοντα επί παραδείγματι κυρίως από ρωμαιοκαθολικές ιεραποστολές, εντόπιοι κατηχητές εντός εισαγωγικών που απαισθήθησαν την κατήχηση και επληρώνοντο ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που οδηγούσαν στο βάπτισμα, χωρίς φυσικά να υπάρχει ουσιαστική μεταστροφή. Την μέθοδο αυτή μεταξύ των άλλων την περιέγραψε παραστατικότατα και ο Κρόνιν στο πολύ γνωστό εκείνο έργο του «Τα κλαιδιά της Βασιλείας». Παρόμοιο σύμπτωμα όμως παρουσιάστηκε και στον χώρο της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής. Ο μοναχός Σπυρίδων που περιόδευσε την Σιβηρία παρετήρησε με θλίψη ότι ένας λαός εκεί που, στον οποίο είχε γίνει η ιεραποστολική εργασία, οι Οροχένοι, ακόμη και μετά το βάπτισμά τους ήσαν στην ουσία ειδωλολάτρες. Γράφει: «Το σφάλμα, κατά τη γνώμη μου, είναι απλούστατα των ιεραποστόλων μας. Αποσκοπούσαν όχι να διαφωτίσουν τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους που ζούσαν χωρίς το φως του Χριστού, ούτε να τους ενισχύσουν στο να ζουν χριστιανικά με το παράδειγμα των δικών τους αρετών, αλλά να βαπτίζουν απλώς κάμποσους όσους μπορούσαν και με τον αριθμό αυτών που βάπτισαν να κερδίσουν την εύνοια των αξιωματούχων της εκκλησιαστικής διοικήσεως». Το δεύτερο και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο αποτυχίας των ιεραποστολικών αυτών εξορμήσεων είναι η σύνδεσή τους με το φαινόμενο της αποικιοκρατίας. Το ζήτημα αυτό είναι πελώριο και οπωσδήποτε μόνο ελάχιστα μπορούμε να το μελετήσουμε εδώ. Είναι προφανώς η μελανότερη σελίδα στην ιστορία των δυτικών ιεραποστολών. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Ρόναλντ Όλιβερ, οι ιεραπόστολοι, όπως άλλοι ταξιδιώτες, έτειναν να εμπλέξουν τις κυβερνήσεις των υψώνοντας τις σημαίες του έθνους των. Ο ίδιος καθηγητής σημειώνει σε άλλο σημείο ότι η γερμανική εισόρμηση στην Ανατολική Αφρική το 1885 προκάλεσε την έναρξη γεγονότων που μετέτρεψαν τις ιεραποστολές σε σπουδαίο όχημα στρατευμένου ιμπεριαλισμού στην Ευρώπη, με συνέπειες που επηρέασαν ζωτικά το μελλοντικό καθεστώς στην Αφρική. Ο Ινδός διπλωμάτης και ιστορικός Πανικάρ εχαρακτήριζε όλο αυτό το φαινόμενο ως επιθετικότητα της Δύσεως. Επιθετικότητα πολιτική, οικονομική, διανοητική και τέλος θρησκευτική. Στα πλαίσια αυτής της τελευταίας, της θρησκευτικής επιθετικότητας, το χριστιανικό ιεραποστολικό έργο γινόταν εισαγωγικά κατανοητό από τους λαούς της Αφρικής και της Ανατολής όχι σαν συμμετοχή σε ανεκτίμητο θησαυρό, αλλά σαν ανεπιθύμητη επιβολή εκ των έξω, αχώριστα συνδεδεμένη με την πρόοδο των αποικιακών δυνάμεων. Ο Πανικάρ για τις επιτυχίες των ιεραποστολών τονίζει εμφαντικά ότι υπήρξαν κυρίως μία αποτυχία. Είτε πάντως η ιεραποστολική δραστηριότητα οδήγησε στην αποικιοκρατία, είτε η αποικιοκρατική πολιτική χρησιμοποίησε την ιεραποστολή για τους σκοπούς της, το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για την ιεραποστολή των ετεροδόξων βέβαια. Κλείνοντας δε το θλιβερό αυτό κεφάλαιο, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την τραγικότητά του στα λόγια ενός Αφρικανού φιλάρχου προς τους δυτικούς ιεραποστόλους. «Πριν έρθετε εσείς», τους είπε, «δεν είχαμε το Ευαγγέλιο, αλλά κρατούσαμε τη γη μας. Τώρα που ήρθατε, μας δώσατε το Ευαγγέλιο, αλλά μας πήρατε τη γη μας».
Ένα τρίτο επίσης σημαντικό στοιχείο για την αποτυχία των Ιεραποστόλων είναι το φρόνημα ανωτερότητος από το οποίο διαπνέονταν. Εκήρυταν με υπεροψία. Οι ίδιοι ήσαν οι πολιτισμένοι, οι σοφοί, οι ευγενείς, που θεωρούσαν ότι έπρεπε να εκπολιτήσουν τους απολίτης τους και ηθαγενείς. Δεν σεβάστηκαν την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των άλλων λαών. Για αυτούς, όπως σημειώνει ο Νίλ, μόνον ο δυτικός άνθρωπος ήταν άνθρωπος κατά την πλήρη έννοια της λέξεως. Αυτός ήταν σοφός, συνετός και καλός και μέλη άλλων φυλών κατά τον βαθμό που είχαν δυτικοποιηθεί μπορούσαν να συμμετέχουν στη σοφία και καλοσύνη του. Αλλά ο δυτικός άνθρωπος ήταν ο ηγέτης και θάμενε ηγέτης για πολύν καιρό, ίσως για πάντα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας της UNESCO σημειώνεται χαρακτηριστικά μέλη 44, ένα στοιχείο, μέλη 44 προτεσταντικών εκκλησιών στις Ηνωμένες Πολιτείες εισέφεραν το 1954 59 εκατομμύρια δολάρια για ιεραποστολές στο εξωτερικό. Συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν είχαν ακόμη καταλάβει πόσο βαθιά και εκτεταμένη ήταν η δυσαρέσκεια που είχαν προκαλέσει οι Ιεραπόστολοι με την στάση ανωτερότητος που έπαιρναν. Ένα τέταρτο στοιχείο για την αποτυχία των Ιεραποστόλων ήταν η ασυνέπεια στον τρόπο ζωής των ιδίων ή και γενικότερα όλων των χριστιανών. Για πολλούς Αφρικανούς, σημειώνεται στην ιστορία της ανθρωπότητας της UNESCO, ήταν ευκολότερο να πιστέψουν ότι η Ισλαμική διδασκαλία, κοιτάξτε τι φοβερό είναι αυτό, ότι η Ισλαμική διδασκαλία για φιλετική ισότητα ήταν ειλικρινής και να δεχθούν την θρησκεία των Αράβων εμπόρων και δουλεμπόρων, παρά να καταλάβουν τι εννοούσαν με την χριστιανική αδελφοσύνη οι Ευρωπαίοι Ιεραπόστολοι, όταν οι Ευρωπαίοι διοικητές όριζαν διαφορετικά μισθολόγια για λευκούς και έγχρωμους, περιόριζαν τους ηθαγενείς σε ορισμένες περιοχές και επέβαλαν αστυνομικές ταυτότητες στους Αφρικανούς. Στην ιστορία της Ρωσικής Ιεραποστολής αναφέρεται και εκεί επίσης κάτι παρόμοιο. Σε μια περίπτωση, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μας αυτό, σε μια περίπτωση στον μοναχό Σπυρίδωνα, για τον οποίο κάναμε ήδη λόγο, ένας αβάπτιστος λάμα, είναι προφανώς κάποια φυλή που ονομάζονται έτσι, μίλησε με θαυμαστή λαμπρότητα για τον Χριστό. Είπε, αν όλοι οι άνθρωποι ήσαν αληθινοί χριστιανοί, θα τους ήταν αδύνατο να κοιμηθούν. Θα ήσαν σταθερά άγρυπνοι από ανυπέρβλητη χαρά. Και αυτό θα ήταν ουρανός επί της γης. Έκπληκτος και απορριμμένος, ο Σπυρίδων τον ερώτησε γιατί δεν ήταν βαπτισμένος. Και εκείνος απάντησε, αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι το βάπτισμα, αλλά η ανακαίνιση του βίου. Τι καλό σας φέρνει σε εσάς τους Ρώσους που ονομάζετε τον εαυτό σας χριστιανούς? Συγχωρήσατε την ελευθεροστομία μου. Σεις οι Ρώσοι δεν γνωρίζετε τον Χριστό και δεν πιστεύετε σε Αυτόν. Ζείτε κατά τέτοιον τρόπο ώστε εμείς οι απολύτιστοι φεύγουμε από σας και σας φοβόμαστε σαν την πανούκλα. Φοβερά πραγματικά λόγια και βέβαια όπως είπα ελεγκτικά για όλους μας, εμάς κυρίως τους Ορθοδόξους.
Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε την επισήμανση και τυχόν άλλων παραγόντων που συνετέλεσαν στο να ομιλούμε για αποτυχία των Ιεραποστόλων. Θα κάνουμε όμως μια σύντομη αλλά και κεριότατη αναφορά σε θεολογικές παραμέτρους που ενδεχομένως αποτελούν και την θολή πηγή. Το ενδεχομένως, αν θέλετε, πρέπει να το βγάλουμε. Κατ' εμέ είναι βέβαιο. Αποτελούν και την θολή πηγή από την οποία πηγάζουν τα περισσότερα τουλάχιστον από τα στοιχεία που επισημάναμε, τα αρνητικά στοιχεία. Θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το σημείο ως αφετηρία την κρίση που διατύπωσε ένας διακεκριμένος Κινέζος ιστορικός, ο Τσιάνγκ Μονλίν, αν σωστά εννοούμε το όνομά του από την κάπως ασαφή παραπομπή της ιστορίας της ανθρωπότητας της UNESCO. Ο Τσιάνγκ Μονλίν είχε πάει σε ιεραποστολικό σχολείο στο χωριό του σαν παιδί, σπούδασε στο εξωτερικό και έκανε πρίτανης ενός από τα σπουδαιότερα κινέζικα πανεπιστήμια. Εισαγωγικά. «Μας άρεσαν οι Ιεραπόστολοι», είπε, «γιατί μας διόρθωναν τις αντλίες για το νερό και μας θεράπευαν από την ελονοσία. Όμως μας έλεγαν ότι ο Θεός τους ήταν ένας φθονερός Θεός και εμείς δεν θέλαμε φθονερούς Θεούς στην Κίνα». Πως η τραγικότητα περικλείει αυτός ο λόγος. Ο Θεός της εσταυρωμένης αγάπης, ο Θεός του απείρου ελέους και της ανεφορίων ευσπλαχνίας να παρουσιάζεται ως Θεός φθονερός. Όλη η φρικτή διαστρέβλωση της αλήθειας της Εκκλησίας από τη δυτική θεολογία δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί ακριβέστερα. Είναι η ίδια θεολογία που παρήγαγε τους καρκινικούς όγκους της παπικής δικτατορίας, τα εκτρώματα της προτεσταντικής ασυδοσίας, την τρομοκρατία της Ιεράς Εξετάσεως, την παράνοια των σταυροφοριών και πλήθος ακόμη θανατηφόρων πνευματικών ασθενειών, τις οποίες κατά ανάγκην και φυσικό το τρόπο μετέδιδαν οι δυτικοί Ιεραπόστολοι στους δυστυχείς λαούς τους οποίους επιχειρούσαν να σώσουν. Όλοι αυτοί οι εκρηκτικοί αλλά αρρωστημένη ιεραποστολική δραστηριότητα επέτυχε στο τέλος τι? Αυτό το τραγικό αποτέλεσμα: να καταστήσει μισητό τον χριστιανισμό σε όλη σχεδόν τη γη. Να γιατί ομιλούμε για αποτυχία των Ιεραποστόλων. Αφήνουμε κατά μέρος άλλα παρόμοια παράγωγα αυτής της διεστραμμένης θεολογίας, όπως το γνωστό κακόηθες μόρφωμα της Ουνίας και την αδίστακτη εντός εισαγωγικών ιεραποστολική δραστηριότητα των μισιοναρίων μέσα στον ορθόδοξο χριστιανικό χώρο, που συνεχίζεται θρασίτατα μέχρι και τις μέρες μας, εκμεταλλευόμενοι τις ποικίλες δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες ευρίσκονται οι ορθόδοξοι λαοί κάποιων χωρών. Καιρός όμως, κλείνοντας όλο αυτό το κεφάλαιο, να υποδείξουμε και την λύση της θλιβερής τραγωδίας του. 2-3 λεπτά ακόμα. 2-3 λεπτά ακόμα. Και είναι και η επιτυχία των Αποστόλων. Θα τα παραβιάσω κατά ένα ή δύο λεπτά. Και η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν που εδώ διατυπώθηκε ως η επιτυχία των Αποστόλων. Το πολύ μεγάλο αυτό θέμα ο χρόνος μας αναγκάζει όχι μόνο να το εκθέσουμε επιγραμματικά αλλά και να το σχηματοποιήσουμε ασφυκτικά σε τρία σημεία. Ως πρώτο σημείο θεωρούμε το περιεχόμενο του Αποστολικού Κηρύγματος που ήταν απαλλαγμένο από κάθε στοιχείο πολιτιστικής ή πολιτικής ή άλλης επιβολής. Το Κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν καν μια ηθική διδασκαλία για πνευματική πρόοδο των ανθρώπων. Το κήρυγμά τους ήταν μόνον ένα, η Ανάσταση του Κυρίου, το γεγονός ότι νικήθηκε ο θάνατος, εάλλο ο θάνατος θανάτων. Αυτός ήταν ο πυρήνας, το κέντρο, το πάνω. Χωρίς αυτό, χωρίς την Ανάσταση, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενίδε και η πίστη ημών.
Όλα τα άλλα, η τήρηση των εντολών του Χριστού, ο αγώνας για τον αγιασμό, η πλήρης ανακαίνιση της καρδιάς, ακόμη και η πολιτιστική εξύψωση έρχονταν ως συνέπεια του κεντρικού αυτού γεγονότος. Το δεύτερο σημείο είναι ο τρόπος εργασίας των Αποστόλων. Ο τρόπος αυτός δεν ήταν αποτέλεσμα ενός κεντρικού σχεδιασμού για την κατάκτηση του κόσμου, αλλά μια απόλυτη παράδοση στην πνοή του Πνεύματος του Αγίου, που οδηγούσε τους Αποστόλους, όπως γνωρίζουμε, παραλείπω εδώ μερικά για να συντομεύσω τον χρόνο που έχει ήδη πάρα πολύ επιμήκυνθει. Το Άγιο Πνεύμα οδηγούσε τους Αποστόλους στο ιεραποστολικό του έργο. Δεν επρόκειτο τότε για μια επίκληση του τύπου «Ελθέ Πνεύμα Άγιον, ίασε και συμφιλίωσε», αλλά για μια ολοκληρωτική παράδοση στο θέλημα του Πνεύματος. Το τρίτο σημείο μπορούμε να το εντοπίσουμε στο φρόνημα των Αποστόλων. Αυτό ήταν πρωτίστως φρόνημα μαρτυρίας, παραλείπω, ήταν ακόμη φρόνημα μαρτυρίου, παραλείπω, και τέλος ήταν φρόνημα διακονικό και υπηρετικό των ανθρώπων. Δεν επήγαιναν με αυτό το φοβερό αίσθημα ανωτερότητος των πολιτισμένων δυτικών μισιοναρίων, αλλά ως δούλοι και υπηρέτες, σεβόμενοι βαθύτατα τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό. Αυτοσυνειδησία και χρέος της Ορθοδοξίας σήμερα. Ένας μικρός επίλογος. Διακρατώντας ανώθευτη την αποστολική παράδοση, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει κανένα λόγο να βυθιστεί στη σύγχυση και το χάος των αποτυχημένων ομολογιών της Δύσεως και να συνεργαστεί για ένα δίθεν ευαγγελισμό του κόσμου με εκείνους που οφείλουν πρωτίστως οι ίδιοι να επανευαγγελιστούν και, όπως είπε ο Φρανκ Σέιφερ, να επιστρέψουν στο πατρικό τους σπίτι, στην Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία των αιώνων. Η Ορθοδοξία είναι ελεύθερη από σκοτεινό παρελθόν. Το φως της είναι αναστάσιμο και δεν προέρχεται εκ του κόσμου τούτου. Είναι φως που αρνείται την οργάνωση, τον κεντρικό σχεδιασμό και επομένως τον ύπουλο πνευματικό κίνδυνο ενός ιεραποστολικού ιμπεριαλισμού. Το υπογραμμίζουμε αυτό ιδιαιτέρως, διότι εκδηλώθηκε ήδη προκαιρού μια τέτοια τάση. Τάση ελέγχου κάθε ιεραποστολικής εργασίας από ένα κεντρικό γραφείο της Αποστολικής Διακονίας, ας πούμε, και αναζητήσεως ιεραποστόλων από μια αρμόδια υπηρεσία. Αυτό όμως, αν συνέβαινε, θα αποτελούσε επικίνδυνη εκτροπή από τον ορθόδοξο δρόμο της αγιοπνευματικής ελευθερίας. Θα απειλούσε με βατικανοποίηση την Ορθόδοξη Ιεραποστολή και ουσιαστικά θα εξελισσόταν σε κίνηση εφαρμογής στην πράξη της νοοτροπίας που προωθεί όλο και ενεργότερα και μάλιστα με την τελευταία εκδήλωσή του το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Η Ορθοδοξία οφείλει να βαδίζει στα ίχνη των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων της και να είναι παραδομένη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος, όπως ήδη έχει κάνει με τις υπέροχες μορφές των συγχρόνων Ιεραποστόλων. Έτσι κινήθηκε ο μεγάλος πρωτοπόρος, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, που ασθενής, μόνος και αβοήθητος έφτασε στην Αφρική και άνοιξε τον δρόμο για όλη αυτή την εκτεταμένη πλέον τώρα Ορθόδοξη Ιεραποστολική εργασία. Έτσι κινήθηκε και ο διάδοχός του, ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, που όταν έφτασε στο Κονγκό προκάλεσε ανησυχία στις ετερόδοξες ιεραποστολές, διότι τον είδαν να κρατάει μόνο δύο τσάντες. Αυτά ήταν όλα και όλα τα υλικά του εφόδια. Με την ίδια πνοή του Πνεύματος, ο πατήρ Κοσμάς Ασλανίδης εργάστηκε στην Αφρική και ο πατήρ Αθανάσιος Ανθίδης πήρε τον δρόμο για την Ινδία. Αναφέρθηκα μόνο σε κεκοιμημένους. Αυτή και μόνον είναι Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ιεραποστολή παραδομένη στην ελεύθερη πνοή του Πνεύματος. Ιεραποστολή της οποίας η οποιαδήποτε οργανωτική υποδομή οφείλει τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος να τις υπηρετεί και όχι να τις υποκαθιστά παπικώς ή προτεσταντικά να επιχειρεί να τις κατευθύνει.
εισαγωγικά. Το πρόγραμμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να παραμείνει Ορθόδοξη. Εάν αυτό γίνει, τότε τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Τα λόγια αυτά του Φρανκ Σέιφερ από το υπέροχο βιβλίο του «Χορεύοντας μόνος, αναζητώντας την Ορθόδοξη πίστη στον αιώνα των ψεύτικων θρησκειών» που μας χάρισε στα ελληνικά ο εκλεκτός εκ των αποψινών εισηγητών πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, τα λένε όλα. Λένε δηλαδή ότι πρωτίστως η υψίστη ιεραποστολή των Ορθοδόξων είναι το να παραμείνουμε Ορθόδοξοι. Τίποτε άλλο.